Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Κυριακή σήμερα, 23 του Γενάρη 2022, καλή χρονιά εύχομαι με υγεία σε όλους. Αργήσαμε, αλλά επιστρέψαμε, λόγω και της διακοπής πρωταθλημάτων, αφού δυστυχώς είχαμε την έξαρση με τον κορονοϊό και την μετάλλαξη όμικρον. Σέρες Basket Live, Κυριακή, μπασκετική ενημέρωση για τα δρόμενα, για τις εξελίξεις στο σεραϊκό μπάσκετ. Ξεκινάμε λοιπόν την ενημέρωσή σας με το τι έγινε χθες και σήμερα σε γήπεδα του μπάσκετ και αρχίζουμε με τα κορίτσια του κυρίου Πασκάλη Ρούλη, ο πανσεραϊκός Πόλι Έκο, ο οποίος σήμερα το μεσημέρι υποδέχθηκε στο Δάξερόν τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και κατάφερε να πάρει άλλη μια σημαντική εντός έδρας νίκη με 68-58. Μία νίκη δίκαιη για τις κόκκινες, οι οποίες στο δεύτερο ημίχρονο και ειδικά στην τρίτη περίοδο είχαν μια πάρα πολύ καλή απόδοση, με τον Πανσεραϊκό βέβαια και στο πρώτο ημίχρονο να απειλεί το καλάθι του Απόλλωνα Καλαμαριάς, αλλά είναι λίγο επιπόλαιος στην τελική προσπάθεια. Στην τρίτη, στο 10 λεπτό όμως, οι Ιονταρίνες ήταν πολύ ανώτερες των φιλοξενούμενων, όπως δήλωσε και ο Σέρες Μπάσκετ, ο coach του Πανσεραϊκού κ. Πασχάλης Ρούλης, με το τέλος του αγώνα, ο Πανσεραϊκός ήταν αυτός που έβγαλε ενέργεια στο παρκέ, έτρεξε αρκετά, είχε γρήγορες και εύστοχες εκτελέσεις, κατάφερε να πάρει μια διαφορά 9 πόντων στο 3 δεκάλεπτο, την οποία διατήρησε εύκολα και στην τέταρτη περίοδο του αγώνα. Μια λοιπόν ακόμα σημαντική επιτυχία για τις κόκκινες στο σπίτι τους, το οποίο είναι απόρριτο φρούριο, 5 νίκες σε 5 αγώνες για τις κόκκινες και ευχόμαστε από καρδιάς να συνεχίσουν έτσι, αρχής γενομένης από το επόμενο παιχνίδι που θα γίνει στις Σέρες την Κυριακή 30 του μήνα κόντρα στον ισχυρό και πάντα υπολογίσιμο Άρη. Τώρα προχωράμε στην Εκασαμάθ, ξεκινώντας από το παιχνίδι που έγινε σήμερα, τελευταίο σειρά των αγώνων για τις σεραϊκές ομάδες, με τον Γυμναστήριο Σοκοσερών να κερδίζει εύκολα την Προσοτσάνη με διαφορά 20 πόντων, 63-43. Ένα αποτέλεσμα που το είχε μεγάλη ανάγκη η ομάδα του κυρίου Γιάννη Κουτάκογλου. Πρώτον, για βαθμολογικούς λόγους, διότι ο Γυμναστικός μετά από τις αναπάντηχες ήττες που υπέστη στο πρωτάθλημα ήταν εκτός τετράδας και ακόμα παλεύει προκειμένου να κρατηθεί ζωντανός όσον αφορά την υπόθεση των play-offs. Άρα λοιπόν ήθελε πάρα πολύ τη νίκη η σεραϊκή ομάδα και μάλιστα κάλυψε τη διαφορά από την ήττα που είχε στο μάτς του πρώτου γύρου. Αν καλώς είχε χάσει με 81-72 σε ένα μάτς που είχε κριθεί στη δεύτερη παράταση τότε. Είχαμε λοιπόν το συν 20 για τους Σταύρους. Πήραν τα πάνω τους βαθμολογικά και βέβαια μία νίκη η οποία δίνει και τόνωση ψυχολογική στους πράσινους εν ώψη της δύσκολης συνέχειας. Ο Γυμναστικός, ο οποίος φέτος έχει περάσει από 40 κύματα η απόδοσή του, αλλά σε ένα μάτς κομβικό, κόντρα σε μια σκληροτράχηλη ομάδα, με την οποία δεν έχει και πολύ καλές σχέσεις, κατάφερε να κερδίσει πανάξια με ένα μεγάλο εύρος. Πλουραλισμός στην επίθεση, με τον Γυμναστικό να είναι σε τρομερή μέρα έξω από την κρέμπη των 6.75, 12 σουτ βρήκανε στόχο το καλάθι της Προσοτσάνης και οι πράσινοι πήρανε το πολυπόθητο ρόση φιλοαγώνους. Το Ρούπελ έκανε για άλλη μια φορά επίδειξη δύναμης. Χτες η ομάδα του κυρίου Νίκου Κυρίκου πολύ εύκολα συνέτριψε τους Μακεδόνες Κρινίδων εκτός έδρας με το εμφαντικό 47-128. 81 πόντους διαφορά, τα λέει όλα
για το πόσο εύκολα κύλησε ο αγώνας για τους σιδηροκαστρινούς, οι οποίοι παραμένουν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Στον αντίποδα, η Ηράκλεια χθες τα κατάφερε, ιτήθηκε από τον πολύ δυνατό Αστέρα Καβάλας του κ. Καμαράκη με 46-97. Ένα, μπορούμε να πούμε, φυσιολογικό αποτέλεσμα, αφού υπάρχει τεράστια διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες, με τον coach των κόκκινων, τον κύριο Σπύρο Ιωαννίδη, να δίνει χρόνο συμμετοχής και πολύ καλά έπαιξε βέβαια στους νεαρούς παίκτες της Ηράκλειας, η οποία βασίζεται σε παιδιά από το εφηβικό τμήμα, από το παιδικό τμήμα, και σαν στόχο έχουν να δώσουν ευκαιρίες σε αυτά τα νέα παιδιά να ψηθούν και να δείξουν τι μπορούν να κάνουν και σε αγώνες ανδρικού επίπεδου. Πάμε όσον αφορά το άθλημα της ΟΣΕΚΑ, εκεί όπου ο Πανσεραϊκός κ. Καριοφυλάκη, Πανσεραϊκός πολύ ανεβασμένος στο τελευταίο διάστημα, με νίκη κοντρά στη Χάνθη το πρωτάθλημα, με πρόκριση άλλη μία για το κύπελλο της ΟΣΕΚΑ, πάλι κοντρά στη Χάνθη το τελευταίο μάτς. Έτσι λοιπόν ο Πανσεραϊκός έπαιξε στην Κομωτινή κοντρά στον Ηρώδικο, ένα σύλλογος ο οποίος κάνει πολύ καλή πορεία τα τελευταία χρόνια και αυτός είναι ένας σύλλογος καινούριος, αλλά υπάρχει μεγάλη όρεξη στους στρατιώτες και έχουν στήριξη από την τοπική κοινωνία. Τα λιοντάρια πάλεψαν όσο μπορούσαν, έχασαν όμως από τους υπεδούχους με 58-30. Και τέλος, όσον αφορά τον Πανσεραϊκό στους άνδρες, στη Β' Εθνική, να πούμε ότι οι κόκκινοι επιτέλους κέρδισαν τους μαχητές Πεύκων με 70-57. Πολύ σημαντικό να πούμε ότι είδαμε και σε μια ανακοίνωση που έβγαλε ο Πανσεραϊκός, καλύτερα ανάρτηση στο social media, στο facebook της ομάδας, οι γυναίκες, ότι ευτυχώς σήμερα που η θερμοκρασία ήταν χαμηλή, το γήπεδο είχε θέρμανση. Κάτι βέβαια αυτονόητο, αλλά τελευταία χρόνια, όχι τελευταία, εδώ και αρκετά χρόνια, στη σάλα του Θάξερών, όταν έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, μέσα το γήπεδο είναι ψυγείο. Ευτυχώς σήμερα είχαμε θέρμανση για τις παίχτριες του κυρίου Πασχαλιρούλη. Αυτά λοιπόν από εμάς. Βέβαια εννοείται αναλυτικά μπορείτε να βρείτε τα πάντα όλα στο seresbasket.gr, πόντους, βαθμολογίες, αποτελέσματα και λοιπά ενδιαφέροντα πράγματα από τους αγώνες σεραϊκών ομάδων. Να είστε όλοι και όλες καλά, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα με υγεία, προσοχή και με το κρύο. Είμαι ο Κώστας Μπαζηριάννης, θα πούμε πρώτα Θεός την επόμενη Κυριακή.